Οι συζητήσεις έχουν αρχίσει ήδη από χθες, συνεχίζονται σήμερα. Από ελληνικής πλευράς υπάρχει μια πολυμελής αντιπροσωπεία. Επικεφαλής είναι ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Αρχαράκης και η κυρία Παναρίτη, οι οποίοι είναι οι βασικοί διαπραγματευτές. Εδώ ευελπιστούν οι Έλληνες παράγοντες ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ούτως ώστε στη συνέχεια, αφού υπάρξει συμφωνία μεταξύ των θεσμικών εκπροσώπων των Δανειστών και των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων, να έρθει συζήτηση στο υπουργικό επίπεδο, στο διακρατικό επίπεδο, να συνεδριάσει πρώτα η ομάδα εργασίας του Eurogroup και τέλος να συνεδριάσουν οι υπουργοί και να ανάψουν το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και για την εκταμείευση των κονδυλίων που έχει λαμβάνει η Ελλάδα από την Δανειακή Σύμβαση. Ωστόσο, οι κοινοτικοί παράγοντες θεωρούν ότι στην παρούσα φάση είναι υπέρ αισιόδοξο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει θετική έκβαση εντός της εβδομάδας. Μιλάνε για ένα μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Μιλάνε για ογκώδεις φακέλους οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν. Μάλιστα. Και έτσι σημειώνουν ότι το πιο πιθανό είναι ότι η λύση θα βρεθεί, αλλά όχι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να το αποκλίνουν και εντελώς, Λίνα.